τη νέα κάθοδο τη Τζεν Χολούτ προανήγγειλε μέσω σπλιν σαφώ ο πρόεδρο Αναστασιάδη, μιλώντα για επικείμενη νέα προσπάθεια από πλευρά Ηνωμένων Εθνών. Εύχομαι, όπω εμεί θα ανταποκριθούμε θετικά στι ενδεχόμενε βολιδοσκοπήσει από πλευρά εκπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών, ανάλογη να είναι και η συμπεριφορά τη Τουρκία και των Τουρκοκυπρίων. Και κατεβαίνοντας από το βήμα της αντικατοχικής εκδήλωσης του Δήμου Μόρφου, έδωσε διευκρινήσεις. Αυτό που πιστεύω είναι ότι θα συμβεί είναι μια διερευνητική αποστολή με προσπάθεια να διαπιστωθεί κατά πόσον γεφυρώνονται διαφορές, μπορεί κάποιες ιδέες να συμβάλλουν και να βοηθήσουν στην επανέναρξη του διαλόγου, χωρίς να σημαίνει κατά ανάγκη ότι θα οδηγηθούμε και στον διάλογο. Αντικρούοντας τα πυρά που δέχεται τα τελευταία 24 ώρα, ο πρόεδρος ανέπτυξε το σκεπτικό πίσω από τις ιδέες για αποκεντρωμένη ομοσπονδία. Κατέθεσα ως τροφή προσκέψη εις το Εθνικό Συμβούλιο, προκειμένου να επιτύχουμε, να παραλαμβάνω την λειτουργικότητα της λύσης, ολιγότερες εξουσίες εις την κεντρική κυβέρνηση. Όχι εγκατάλειψη της διζωνικής δικοινοτικής. Όχι συνομοσπονδία. Όχι διοκράτη. Αλλά κράτος λειτουργικών. Είναι η τουρκική πλευρά που επιδιώκει συνομοσπονδία και λύση δύο κρατών, παραδέχθηκε εντάσσοντας τις ιδέες του στην προσπάθεια να πιστεί η διεθνής κοινότητα ότι οι προτάσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς συνάδουν απολύτως με το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ο πρόεδρος στάθηκε στο πλαίσιο Γκουτέρες, το οποίο παρουσίασε ως κατόρθωμα της ελληνοκυπριακής πλευράς. Για πρώτη φορά ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών να αναγνωρίζει πως ένα ομαλό κράτος, ένα κανονικό κράτος δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι κάτω από εγγυήσεις και ιδιαίτερα στα θέματα ασφάλειας με την παρουσία κατοχικού στρατού. Τα λόγια για να είναι καλά πρέπει να συνοδεύονται από ανάλογα έργα για να μην είναι ψεύτικα. Εξοργισμένος ο Γενικός Γραμματείας του ΑΚΕΛ κατηγόρησε τον πρόεδρο Αναστασιάδη για ανηλικρίνεια, τακτικισμούς, αντιφάσεις και παλινδρομήσεις. Μας λέει ότι αποδέχεται πλήρως και το θεωρεί επιτυχία του αυτόν το πλαίσιο και την ίδια στιγμή μας λέει ότι πρέπει να τον παραμερίσουμε αυτόν το σχέδιο και να συζητήσουμε για χαλαρή νομοσπονδία. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να έχει ακούσει τον κύριο Νεοφύτου εχθές που εδήλωσε ότι όσους σε συνάντησαν στο εξωτερικό κανένας δεν αναφέρεται στο πλαίσιο Γκουτέρες. Εχμηρές αναφορές Άντρου Κυπριανού και χτες βράδυ από το βήμα εκδήλωσης της Δόξας Δευτεράς. Ο Γενικός Γραμματέας προβλέπει αδιέξοδο στο αδιέξοδο προδιαγράφοντας την απόφαση Γκουτέρες. Η απόφαση του φαίνεται ότι θα είναι η μη επανέναρξη διαπραγματεύσεων. Η αλλοπρόσαλη και αντιφατική τακτική την οποία ακολούθησε ο κύριος Αναστασιάδης όχι απλά και μόνο δεν έχει ενοχοποιήσει την Τουρκία, αλλά αντιθέτως την έχει αθωώσει. Όμως οι εξηγήσεις Αναστασιάδη δεν έπεισαν ούτε τα υπόλοιπα κόμματα. Όροι όπως χαλαρή ομοσπονδία ανοίγουν κατά τη δική μας άποψη επικίνδυνες ατραπούς που θα επιτρέψουν στην τουρκική πλευρά να εντάξει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του Κυπριακού τη λύση των δύο κρατών. Κάθετα αντίθετη με χαλαρή ομοσπονδία και συνομοσπονδία εμφανίζεται η ΕΔΕΚ, ενώ η αλληλεγγύη καλεί την κυβέρνηση να θέσει το Κυπριακό πάνω στις σωστές βάσεις. Οι οικολόγοι υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος άλλα είπε στο Εθνικό και άλλα δημόσια, την ώρα που το ΕΛΑΜ επαναλαμβάνει ότι δεν θα συνενέσει σε λύση της ζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας.